Με τον Μιχάλη είμαστε 40 τόσα χρόνια φίλοι και είχαμε μια κοινή πορεία στη μόδα. Περάσαμε πάρα πολλά και δύσκολα και καλά. Και είμαι πολύ συγκινημένος από την υπόθεση. Είναι δύσκολο να με ένα φίλο που είχα τόσο καιρό φίλοι. Η επαφή μας δεν ήταν καθημερινή, αλλά ήταν σημαντική κάθε φορά που μιλάγαμε. Είναι δύσκολο να το διανοηθώ. Μεγάλη ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος, πολύ με αδυναμίες, είχε πάνω και κάτω πολύ ταστικά. Mm-hmm. Προσπαθούσα πολλές φορές να τον δυναμώσω με συζητήσεις. Δεν πιστεύουν οι άλλοι πως θα υπήρχε ένας ανταγωνιστικός. Δεν υπήρχε τίποτα μεταξύ μας, δηλαδή είχαμε μια καλή σχέση. Mm-hmm. Και την προηγούμενη Τετάρτη, μάλιστα, για μερικές φορές είχα πάει στη Σαντορίνη, σε ένα μέρος που είχαμε πάει μαζί με τον Μιχάλη, σε αγαπημένους ανθρώπους. Και τον πήρα τηλέφωνο, αλλά δεν με απήντησε. Αλλά μετά από 2-3 ώρες μου στείλε ένα μήνυμα. Αυτό το μήνυμα, λέω, καμιά φορά παρεξηγείται. Ένα μήνυμα όμως που ήταν πολύ περιεκτικό. Μου είπε ότι εσύ ξέρεις να περνάς και να ζήσεις. Εγώ έχω δύσκολες ώρες. Περνάω, βασανίζομαι, θέματα οικονομικά, άλλα. Σου εύχομαι να είσαι καλά και να είσαι καλή σήμερα για το καλοκαίρι. Και ένα χαιρετισμό που με έκανε μετά, αφού οι γεγονότα έγιναν έτσι, να σκεφτώ ότι μάλλον χαιρετούσε τους πολλούς φίλους του με έναν τρόπο τέτοιο. Μα αυτό ουσιαστικά μας... Δεν ήθελε να φύγει. Λέτε όμως ότι τώρα το εκλαμβάνετε αυτό, το εξηγείτε ως κατά κάποιο τρόπο έναν αποχαιρετισμό. Εσείς τον βλέπετε... Εσείς έλεγε και έγραφε πολλές φορές. Πολύ σημαντικά πράγματα και τα έλεγε έτσι με κύριε Τσέλιο, να σας ρωτήσω κάτι. Είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία χθες με την κυρία Κορομιλά, που είναι ένας από τους πολύ στενούς του ανθρώπους. Πάρα πολύ, πάρα και πολύ. Μου είπε ότι η ίδια δεν πιστεύει ότι ο Μιχάλης Ασλάνης θα αυτοκτονούσε. Μάλιστα μου είπε ότι σχεδίαζαν μαζί να πάνε και διακοπές στη Γερμανία, γιατί δεν ήθελε για κάποιους δικούς του λόγους να πάει στη Μύκονο φέτος. Ναι. Και απορεί πως είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που σχεδίαζε να πάει διακοπές μέσα σε 10 μέρες, που ετοίμαζε μια εκδήλωση τον Οκτώβριο για τα 40 χρόνια παρουσίας του στη μόδα, ξαφνικά να βάζει τέλος στη ζωή του. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, δεν λέω για εσάς. Δεν το λέω για εσάς. Δεν είπα κάτι τέτοιο και δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι ο Μιχάλης ετοίμασε την επίδειξή του για τις 18 του μηνός. Που θα κάνουμε, θα το βάζουμε εξλούζει όλοι οι σχεδιαστές. Αυτοί όσοι μπορούμε να κάνουμε, γιατί οι συνθήκες μας έχουν κατατίσει να ψάχνουμε ημερομηνίες και χώρο και χρήματα για χορηγίες. Γιατί είναι δύσκολα πολύ τα πράγματα, όπως ξέρετε, πάνω στη μόδα. Αλλά το θέμα είναι ότι είχε και διάθεση πάντα για το θέμα της μόδας και τη δουλειά του. Ζούσε με τη δουλειά του, Μιχάλη, να ξέρετε. Και επίσης αυτό το θέμα που βγήκε τις τελευταίες μέρες με τις δύο κυρίες που καταχράστηκαν τα χρήματά του, μας είπε ότι αυτό ήταν ένα θέμα εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που έσκασε. Είναι πολύ καιρό και δεν είναι θέμα της άμεση στιγμή. Ακριβώς. Δεν είναι το θέμα που θα έκανε το Μιχάλη. Πάντως, κύριε Τσέλιο, πιστεύετε αυτό. Αυτό ο Μιχάλης έφερνε αρκετά χάπια ηρεμιστικά πολλές φορές για να κινηθεί. Mm-hmm. Μια παρατήρηση που του είχε γίνει έντονη και από μένα, ίσως και από όλους άλλους, και τους φίλους μας άλλους. Εκεί φοβάμαι πως ξέφυγε. Μετά είχε παθολογικά προβλήματα, είχε ζάχαρο αρκετό, που το τελευταίο καιρό τον βασάνιζε. Όλα αυτά μπορεί να είναι συνδυασμένα και παθολογικά να έχει συμβεί. Ναι, άρα κύριε Τσέλιο, τώρα εσείς που τον ξέρετε και καλύτερα, πιστεύετε ότι το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που τον πίεσε τέλος πάντων περισσότερο? Όλα συνετέλεσαν, αλλά δεν νομίζω πως συνετέλεσαν να κατευθυνθεί να κάνει πράξη